Ο Βασίλη Ιώτη είναι μαζί μα. Να θα σταθούμε λίγο σε αυτό το νέο νομοσχέδιο που φέρνει τι αλλαγέ στο δημόσιο. Είναι ένα πρώτο βήμα, αναμφισβήτητα. Ε, και είναι ένα πεδίο στο οποίο περιμένουμε το από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με βάση τα όσα έχει εξαγγείλει. Αλλά η αντιπολίτευση, από την άλλη, έβαλε κάποια θέματα που ομολογώ, Βασίλη, μου φάνηκαν, θε... μου φάνηκαν λογικά. Ναι, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Αλλά όπω το λε, είναι ένα πρώτο βήμα. Διότι με το βήμα αυτό που γίνεται γλιτώνουμε, θέλω να ελπίζω, μια και καλή, από αυτά τα απίστευτα πράγματα που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Σου θυμίζω. Έχουμε δει ηλικιωμένους πολιτευτές που δεν είχαν καμία σχέση με τον οργανισμό που διορίστηκαν. Έχουμε δει ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ και γυμναστές διοικητέ σε νοσοκομεία. Έχουμε δει πορτιέριδες σε μπαρ επικεφαλής κοινοφιλών οργανισμών. Αυτό τουλάχιστον με τα αντικειμενικά κριτήρια σταματά. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα συνεχιστεί αυτό το κομματικό αλυσβερίσι. Γιατί μπορεί να μην είναι άσχετο, αλλά δεν πρέπει να είναι και απαραίτητα γαλάζιο. Ξεκινά εδώ μια άρα, διαδικασία. αυτό έχει τον τελευταίο λόγο. Για τον την τελευταίο, τελευταίο λόγο των τον έχει ο Υπουργό. Και η αντιπολίτευση λέει και σωστά ότι πρημοδοτείται περισσότερο η προφορική συνέντευξη. Άρα θε να βάλει του δικού σου. Ναι. Εξαρτάται λοιπόν από τον Υπουργό να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι γαλάζοι είναι άχρηστοι, αλλά όταν υπάρχει ένα άξιο μάνατζερ και ένα κομματικό, να επιλέγεται ο μάνατζερ. Είναι λοιπόν μια μεταρρύθμιση κι αυτή. Και όπω όλε οι μεταρρυθμίσει, το πρώτο που θέλει για να την εφαρμόσει είναι τόλμη και αποφασιστικότητα. Να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.